Γεια σας! Έχω επιστρέψει κοντά σας με ένα βίντεο που έχω πάρα πολύ καιρό να σας κάνω κάτι αντίστοιχο. Έχω σε αυτό εδώ πέρα το Move καλαθάκι κάποια staples, κάποια προϊόντα τα οποία είναι αγαπημένα πολλών χρόνων, τα περισσότερα, γιατί κάποια είναι νεότερες προσθήκες. Κάπου εδώ να τονίσω ότι παρόλο που το βίντεο ονομάζεται προϊόντα τα οποία θα ξαναγοράσω, κάποια την πρώτη φορά έστω ή κάποια επόμενη δεν τα αγόρασα, μου τα έστειλαν, αλλά μου άρεσαν τόσο μα τόσο πολύ, που εννοείται ότι θα διαθέσω τα δικά μου χρήματα για να τα αποκτήσω και πάλι. Και πάμε να ξεκινήσουμε λοιπόν. Θα ξεκινήσω με κάτι που αμφιβάλλω αν θα περιμένατε να δείτε από μένα, αλλά είναι ένα κόκκινο κραγιόν. Το συγκεκριμένο είναι το Sephora Cream Lip Stain στην απόχρωση 1. Έχω ήδη τελειώσει δύο συσκευασίες. Την πρώτη την είχα αγοράσει με δικά μου χρήματα, ύστερα μου το έστειλε ξανά η εταιρεία. Εννοείται πως μόλις μου τελειώσει θα το πάρω ξανά. Έχω πάρα πολλά κόκκινα, αλλά είναι το αγαπημένο μου κόκκινο από όλα. Μοιάζει πάρα πολύ με το Ruby Woo της MAC, αλλά το Ruby Woo είναι πάρα πολύ ξηρό και δύσκολο στα δικά μου χείλη, ενώ αυτό είναι πολύ άνετο, διαρκεί πολλές ώρες. Το λατρεύω. Ξέρετε ότι τα Sephora Cream Lip Stains είναι τα αγαπημένα μου liquid lipsticks ever. Και ο λόγος που σας δείχνω το κόκκινο είναι γιατί απλά είναι το πιο κλασικό κόκκινο, το πιο ωραίο κόκκινο. Μου αρέσουν και πάρα πολλά nude, ας πούμε, από αυτή τη σειρά. Αλλά για παράδειγμα, πριν 2 χρόνια το αγαπημένο μου nude καθημερινόχρωμα ήταν το 13, ενώ τη χρονιά που πέρασε ήταν το 23 και ακόμα είναι. Του χρόνου μπορεί να είναι κάποιο άλλο. Το κόκκινο όμως αυτό το χρησιμοποιώ από το 2012 ή 2013, πάρα πολλά χρόνια. Και δεν με βλέπω να το αλλάζω anytime soon. Οπότε ναι. Ύστερα έχουμε μία πούδρα κορεάτικης εταιρείας που έχετε δει άπειρες φορές στο κανάλι μου. Είναι αυτή εδώ πέρα από τη Skinfood. Ονομάζεται Peach Shake Silky Finish Powder. Είναι η αγαπημένη μου loose πούδρα και η αγαπημένη μου πούδρα γενικότερα. Είναι απίστευτα λεπτολεσμένη. Δίνει στο πρόσωπο ένα αποτέλεσμα σαν να έχεις κάνει Photoshop. Θαμπώνει τους πόρους. Κάνει το δέρμα πάρα πολύ λιό, πάρα πολύ απαλό. Λειτουργεί σαν να έχετε χρησιμοποιήσει κάποιο primer σιλικόνης. Είναι τρομερή. Μου αρέσει η συσκευασία, παρόλο αυτά να σας πω ότι την έχουν αλλάξει πλέον. Πλέον βγαίνει με παρόμοια ονομασία. Από όσο ξέρω έχουν αλλάξει και λίγο τη σύσταση. Παρ' όλα αυτά, επειδή το μελέτησα το πράγμα, όλοι λένε ότι είναι εξίσου καλή και ακόμα καλύτερη. Παραμένει χαμηλή η τιμή της, νομίζω ότι είναι κάτω από 10 ευρώ. Μπορείτε να τη δείτε στο eBay με δωρεάν μεταφορικά. Για μένα πατάει κάτω και της Makeup Forever και άλλες πούδρες που έχω δοκιμάσει πολύ πιο ακριβές. Είναι ό,τι καλύτερο έχω βρει εκεί έξω. Κρατάει τη λιπαρότητα μακριά. Δεν είναι καθόλου obvious στο δέρμα, δηλαδή δεν σε κάνει να φαίνεσαι παστωμένος. Σετάρει τέλεια και την περιοχή κάτω από τα μάτια, που είναι πολύ δύσκολο να βρεις μια πούδρα κατάλληλη για αυτή τη χρήση. Οπότε εννοείται ότι θα την ξαναγοράσω. Ύστερα θέλω να σας δείξω ένα προϊόν μακιγιάζ το οποίο δεν είναι αγαπημένο ετών, για τον πολύ απλό λόγο ότι δεν έχει ούτε ένα χρόνο που κυκλοφόρησε, αλλά μπήκε με τη μία στην καρδιά μου. Είναι αυτό εδώ πέρα το λευκό βούτυρο καθαρισμό από την Natura Siberica, το οποίο ονομάζεται White Cleansing Butter και είναι από τη σειρά Northern Collection. Πρόκειται για ένα βούτυρο καθαρισμού, το οποίο το απλώνεις σε στεγνό δέρμα, κάνεις μασάζ, στη συνέχεια προσθέτεις νερό και αυτό ουσιαστικά λιώνει όλο σου το μακιγιάζ. Είναι καταπληκτικό. Έχει μια πάρα πολύ όμορφη διακριτική μυρωδιά που εμένα προσωπικά μου φαίνεται πάρα πολύ ευχάριστη. Λιώνει τα πάντα. Είναι το προϊόν που όταν θα έχω κάνει βαρύ μακιγιάζ, ξέρω ότι δεν θα χρειαστεί να πάω να χρησιμοποιήσω 100.000 προϊόντα για να ξεβαφτώ. Θα σου βάλει ακόμα και την αδιάβροχη μάσκαρα, ακόμα και το αδιάβροχο κραγιόν, τα αφαιρεί όλα. Δεν αφήνει το πρόσωπο να τραβάει, πράγμα πάρα πολύ βασικό. Το αφήνει ενυδατωμένο, απαλό, μου αρέσει απίστευτα. Και επίσης, επειδή έχω δοκιμάσει και άλλα αντίστοιχα προϊόντα, έχω βρει ότι το συγκεκριμένο είναι το καλύτερο value for money. Δηλαδή, για τα χρήματα που θα δώσεις, παίρνεις την καλύτερη δυνατή ποσότητα και ποιότητα μαζί. Οπότε για μένα αξίζει τρομερά και εννοείται ότι μόλις μου τελειώσει θα το προμηθευτώ και πάλι άμεσα. Στη συνέχεια θέλω να σας δείξω μια κρέμα, παύλα, primer, όπως το πάρει κανείς. Είναι ένα πολυχρηστικό προϊόν, είναι από τη MAC, πρόκειται για τη Strobe Cream. Εγώ γενικώς δεν είμαι πολύ μεγάλη fan της MAC, σαν εταιρεία γενικότερα, έτσι. Αλλά το συγκεκριμένο προϊόν μου αρέσει πάρα πολύ. Είναι ουσιαστικά μια ενυδατική κρέμα η οποία έχει ένα λευκό περλέ χρώμα. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις και σαν βάση κάτω από το μακιγιάζ σου για να βγει το μακιγιάζ πιο λαμπερό, να σου δώσει έτσι ένα dewy αποτέλεσμα. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις στα μποναριστά και σαν διακριτικό highlighter στα ψηλά σημεία του προσώπου. Μπορείς να τη χρησιμοποιήσεις και μόνη της αντί για ενυδατική κρέμα, αν θέλεις ένα έτσι πιο φυσικό λαμπερό αποτέλεσμα. Αυτό είναι το μικρό μέγεθος στο travel size, βγαίνει και σε μεγαλύτερο, αλλά οικονομικά συμφέρει καλύτερα το travel size. Γιατί στοιχίζει 10 ευρώ στα 30 ml και πιστέψτε με, είναι πολύ μεγάλη ποσότητα προϊόντος. Την έχω αγοράσει ήδη 2 φορές, θα την ξαναγοράσω σίγουρα μόλις μου τελειώσει. Έχω δοκιμάσει και άλλα προϊόντα έτσι με περλίτσα που τα χρησιμοποιώ σαν primer.
αλλά το συγκεκριμένο βρίσκω ότι κάνει εξαιρετικά τη δουλειά του και στοιχίζει λιγότερο από όλα. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα προϊόν το οποίο θα το έχω πάντα στο SSR μου και μου αρέσει πάρα πολύ. Περνάμε σε μαύρο gel eyeliner και θα σας μιλήσω για τη Inglot το νούμερο 77. Είναι το πιο μαύρο gel eyeliner που έχω χρησιμοποιήσει ποτέ στη ζωή μου. Είναι πάρα πολύ σταθερό. Το βρίσκω αρκετά εύχριστο όταν το χρησιμοποιείς με ένα πινέλο ακριβίας. Βέβαια πρέπει να είσαι λίγο γρήγορος γιατί στεγνώνει ψιλογρήγορα πάνω στα μάτια. Αλλά με λίγη εξάσκηση το βρίσκεις. Σου δίνει μια αρκετά μεγάλη ποσότητα σε μια πολύ καλή τιμή. Νομίζω ότι στοιχίζει γύρω στα 10 με 11 ευρώ, κάτι τέτοιο. Πραγματικά θεωρώ ότι είναι ένα τρομερό προϊόν. Έχει αρχίσει να ξεραίνεται. Μόλις τα κακαρώσει εντελώς και αφού πλέον δεν μπορώ να το σώσω ούτε με τον Duralane που χρησιμοποιώ ενίοτε, θα το ξαναπάρω σίγουρα. Θεωρώ ότι είναι πραγματικά ένα top προϊόν. Ύστερα έχω να σας δείξω την αγαπημένη μου πλέον βάση για σκιές. Είναι η Primer Potion από την Urban Decay. Η αλήθεια είναι ότι πριν την δοκιμάσω, η αγαπημένη μου βάση για τα μάτια ήταν της Radiant, αυτή στο βαζάκι. Εξακολουθεί να είναι αγαπημένη μου και εκείνη, αλλά ο κύριος λόγος που πλέον προτιμάω τη συγκεκριμένη είναι ότι είναι πολύ πιο εύχρηστη, ξεβιδώνεις, είναι με doe-foot applicator, την απλώνεις στο βλέφαρο και τελειώνεις. Ενώ στην άλλη έπρεπε μέσα να βάζεις το δάχτυλό σου, που ειδικά αν έχεις μακριά νύχια, όπως έχω συνήθως εγώ, είναι πολύ δύσκολο γιατί πηγαίνει το προϊόν κάτω από τα νύχια και είναι σκέτος μπελιάς. Επίσης, στις Radiant, επειδή είχε κάπως κολλώδη σύσταση, έπρεπε οπωσδήποτε να πας και να σετάρεις από πάνω με κάποια πούδρα ή με κάποια μπέζ μασκιά, προκειμένου να μην δημιουργούνται μπαλώματα κατά το μπλεντάρισμα. Πράγμα που με αυτήν εδώ πέρα δεν συμβαίνει. Και τέλος, να σας πω ότι η συγκεκριμένη βάση σκιάς δεν με έχει προδώσει ούτε μία φορά, ακόμα και να έχω κλείσει 24 ώρες που λέει ο λόγος από αυτή. Ενώ της Radiant είχε ναι μεν πάρα πολύ καλή διάρκεια, αλλά υπήρχαν κάποιες φορές που μπορεί να με πρόδιδε μετά από πάρα πολλές ώρες. Στα σίγουρα θεωρώ ότι είναι και οι δύο εξαιρετικές, σίγουρα θα ξαναγοράσω κάποια στιγμή και της Radiant. Απλά στην παρούσα φάση έστω χρησιμοποιώ και με βολεύει πολύ περισσότερο η συγκεκριμένη. Είναι ό,τι καλύτερο. Έχω υπερβολικά λιπαρά βλέφαρα και πραγματικά δεν με έχει προδώσει ποτέ. Οπότε ναι, είναι ένα προϊόν το οποίο στοιχίζει γύρω στα 20 ευρώ, αλλά την έχω περίπου ένα χρόνο, έχει μέσα αρκετό προϊόν ακόμα, δεν λέει να τελειώσει και είναι η μόνη που χρησιμοποιώ με ελάχιστες εξαιρέσεις που μπορεί ενίοτε να βάλω κάποια άλλη, αλλά αυτή εδώ πέρα είναι η καθημερινή μου βάση σκιών και την προτείνω ανεπιφύλακτα πραγματικά. Αγαπημένο σταθεροποιητικό μασκαράκι για τα φρύδια. Γκινίμπραο από την Benefit, είναι ακριβό αλλά θαυματουργό. Έχει το πιο μικρό απλικατέρ που έχω δει ποτέ σε αντίστοιχο προϊόν. Πραγματικά είναι τόσο μικρό που όσο λεπτά φρύδια και να έχετε θα σας βολέψει σίγουρα. Μου αρέσει γιατί κάνει τα φρύδια να δείχνουν πιο πυκνά. Έχει μέσα κάποια τριχίδια που κάνουν τέλος πάντων τα φρύδια σου να δείχνουν λίγο πιο πλούσια. Η χρωματική του απόδοση είναι τόσο όσο. Ακόμα και μόνο του να το βάλεις θα κάνει διαφορά, αλλά δεν είναι τόσο έντονο που να μην μπορεί να το χρησιμοποιήσει συνδυαστικά με κάποιο μολύβι, πούδρα, τζέλ για τα φρύδια ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πάρα πολύ καλή διάρκεια, χωρίς όμως να κοκαλώνει τα φρύδια όπως κάνουν κάποιες άλλες μάσκαρα για τα φρύδια. Παρόλο που είναι πάρα πολύ μικρό, κρατάει πάρα πολύ καιρό γιατί χρειάζεται ελάχιστη ποσότητα. Και γενικώς θεωρώ ότι η Benefit είναι top στα φρύδια. Μπορεί σε προηγούμενο βίντεο να την καταέκραξα την Benefit για κάποια προϊόντα, αλλά στα φρύδια της το δίνω, έχει από τα καλύτερα προϊόντα πραγματικά. Μία random ανακάλυψη αρκετά πρόσφατη είναι αυτές εδώ πέρα οι βλεφαρίδες από το eBay. Τις φοράω και αυτή τη στιγμή στα μάτια μου. Έχω λάβει πάρα πολλά μηνύματα σε Instagram, σε βίντεο που με ρωτάτε τι βλεφαρίδες φοράω. Το τελευταίο διάστημα κατά 99% όποτε φορώ ψεύτικες βλεφαρίδες είναι αυτές εδώ πέρα. Τις πήρα περίπου 2 ευρώ τα 3 ζευγάρια. Και τόσο καιρό χρησιμοποιώ ακόμα το ίδιο, δηλαδή δεν έχω πειράξει καν τα επόμενα 2 ζευγάρια. Θέλω να πω ότι δεν είναι ότι τις βάζεις μία φορά και τα παίζουν και τις πετάς. Όχι, είναι πάρα πολύ εφεκτικές. Είναι αυτές εδώ πέρα, είναι τύπου wispies, δείχνουν πάρα πολύ φυσικές, δεν είναι ψευτικούρα. Το band δεν είναι ούτε πολύ λεπτό, ούτε πολύ χοντρό, είναι αρκετά εύκολο στην εφαρμογή. Και πραγματικά παιδιά, με έχει σοκάρει το πόσο καλή ποιότητα έχουν και το πόσο ωραίες δείχνουν και ενώ είναι τόσο οικονομικές. Είναι απίστευτο, εννοείται ότι με το που τις έλαβα, τις δοκίμασα και τρελάθηκα, αγόρασα κι άλλες και περιμένω να έρθουν. Έχω παραγγείλει κι άλλα στυλ. Αν μου αρέσουν και τα άλλα στυλ, σίγουρα θα τα δείτε σε επόμενα βίντεο. Θα σας αφήσω link από κάτω. Πραγματικά, παιδιά, είναι εξαιρετικές, ειδικά για τα τόσα λίγα χρήματα που στοιχίζουν. Ένα άλλο staple είναι το setting spray από την Urban Decay, το All Nighter. Έχω χρησιμοποιήσει πλέον αρκετά setting spray. Τα πατάει όλα κάτω. Είναι το καλύτερο μακράν. Δίνει τη μεγαλύτερη διάρκεια ever από όλα μα όλα τα setting spray.
Day. Το έχω τεστάρει στις πιο σκληροπυρηνικές συνθήκες, σε βροχή, σε χιόνι, σε ζέστη. Κάνει το μακιγιάζ όντως να κρατάει όλη μέρα και όλη νύχτα. Θεωρώ ότι είναι ένα προϊόν το οποίο δεν ενδείκνεται για καθημερινή χρήση. Γενικώς δεν είναι καλό να φοράμε κάθε μέρα setting spray, αλλά για ειδικές περιστάσεις. Για γάμους, βαφτίσια, εξόδους, με τα μεσονύκτιες εξόδους εννοώ, που θέλετε όλη νύχτα το μακιγιάζ να είναι στην πένα. Είναι ένα προϊόν ακριβό, αλλά κάνει ακριβώς αυτό που υπόσχεται και για μένα αξίζει κάθε του ευρώ. Φεύγουμε για λίγο από το μακιγιάζ και θα πάμε σε ένα conditioner σε μορφή spray. Είναι από την Natura Siberica, από την σειρά Oblipiha, νομίζω ότι διαβάζεται έτσι, που είναι οι υποφαές. Είναι ουσιαστικά ένα σπρέι το οποίο μπορείς να το ψεκάσεις και σε στέγνα μαλλιά και σε βρεγμένα μαλλιά. Βοηθάει και στη θερμοπροστασία. Εγώ το χρησιμοποιώ πολλές φορές πριν τα στεγνώσω με το πιστολάκι ή πριν τα ισιώσω, κάνω μπουκλές. Επίσης το χρησιμοποιώ πάρα πολύ όταν τα μαλλιά μου είναι μπλεγμένα και βοηθάει πάρα πολύ στο να τα ξεμπλέξεις, ή όταν τα μαλλιά σου είναι άτονα και απλά θες να βγεις έξω. Ψεκάζω λίγο, τα χτενίζω και είναι πραγματικά σαν να έχουν αποκτήσει ζωή και τα κάνει τόσο απαλά. Μυρίζει επίσης πάρα πολύ όμορφα. Η μυρωδιά δεν μένει και πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ φυσικά τα συστατικά του και γενικώς τα προϊόντα τα οποία έχουν τόσο φυσικά συστατικά, συνήθως η μυρωδιά τους δεν διαρκεί και επαόριστον. Παρ' όλα αυτά τη θασεύει και βοηθάει πάρα πολύ τα ταλαιπωρημένα μαλλιά και είναι και πολύ χρηστικό, είναι σίγουρα ένα μας προϊόν θεωρώ. Μου τελείωσε τελείως, όπως βλέπετε δεν έχει μείνει μέσα ούτε σταγόνα. Εννοείται ότι τρέχω να το ξαναπάρω όπως είμαι. Και θα κλείσω με δύο κονσίλερ. Είναι και τα δύο drugstore, δηλαδή πολύ οικονομικά. Το πρώτο είναι από την εταιρεία Collection. Είναι αυτά εδώ πέρα τα δύο, τα έχω σε δύο αποχρώσεις. Είναι μια εταιρεία αγγλική, δεν τη βρίσκεται στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά, κάθε φορά που κάποιος φίλος ή φίλη πηγαίνει Αγγλία, είμαι σε φάση φέρε μου δύο γυρνώντας. Αν βιταλαντευόμουν, αν θα σας έδειχνα τα συγκεκριμένα ή το liquid camouflage της Catrice. Καθώς εκείνο είναι πολύ πιο εύκολο να το βρεις, το βρίσκεις και στα Hondos. Αλλά η αλήθεια είναι ότι προτιμάω μακράν τα συγκεκριμένα concealer γιατί είναι πάρα πολύ καλλιτικά και πάρα πολύ σταθερά. Όχι ότι η Catrice δεν είναι, απλά αυτά είναι ακόμα περισσότερο. Είναι σχεδόν dupe για το WRTS Estée Lauder και για μένα είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά για τα 5-6 ευρώ που στοιχίζουν. Απλά η μόνη βλακία είναι ότι όπως σας είπα δεν μπορείτε να τα βρείτε στην Ελλάδα. Αν έχετε κάποιο φίλο που να πηγαίνει Αγγλία, σίγουρα πείτε του να σας τα φέρει. Θα κλείσω με το Anti-Age Concealer από τη Maybelline. Είναι ένα concealer μικρής προς μεσαίας κάλυψης θα έλεγα. Δεν καλύπτει τα πάντα σε καμία περίπτωση, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ γιατί δείχνει πολύ φυσικό και τις μέρες που κάνω ένα πιο φυσικό παύλα minimal μακιγιάζ το προτιμάω σίγουρα, όπως και τις μέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη και δεν θέλω το πρόσωπο μου να δείχνει φορτωμένο και να βάζω βαριά προϊόντα. Η αλήθεια είναι ότι είναι και αυτό ένα από τα concealer που κάποια στιγμή αρχίζει να μπαίνει στις λεπτές γραμμές, όπως όλα. Αλλά δεν το σετάρω με πούδρα γιατί το συγκεκριμένο είναι πάρα πολύ εύκολο να το διαχειριστείς. Και άπαξ και μπει στις λεπτές γραμμές, απλά κάνω λίγο έτσι και επανέρχεται εκεί που ήταν και είναι τέλειο. Πράγμα που με άλλα concealer τα οποία είναι πιο βαριά, άπαξ και μπουν στις λεπτές γραμμές, δεν υπάρχει σωτηρία. Αυτά ήταν τα προϊόντα τα οποία είχα να σας δείξω. Έχω ακόμα πάρα πολλά τα οποία σίγουρα θα ξαναγοράσω. Αλλά είπα αυτό το βίντεο να μην βγει τεράστιο. Μην ξεχάσετε να πατήσετε εγγραφή και παιδιά, καμπανάκι είναι πάρα πολύ βασικό γιατί το YouTube με το νέο του αλγόριθμο, μην πω καμιά κουβέντα, συχνά δεν σας ειδοποιεί για το πότε ανεβάζω βίντεο και νομίζετε ότι έχω να ανεβάσω μήνες, which is not the case. Αυτά από μένα για σήμερα, θα τα πούμε πολύ σύντομα με ένα καινούριο βίντεο. Γεια σας!